Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους. Είμαστε ξανά μαζί σας διαδικτυακά. Μπορεί οι τηλεοπτικές εκπομπές να έχουν σταματήσει και πρώτα ο Θεός θα είμαστε ξανά κοντά σας με τη νέα τηλεοπτική σεζόν περί τις αρχές Οκτωβρίου. Αλλά είμαστε εδώ, το ξέρετε, εμείς δεν σταματάμε με τον κώδικα μυστηρίων και την εναλλακτική έρευνα και την γνώση που επιχειρούμε να προσεγγίσουμε για εμάς και να σας μεταδώσουμε όσο αυτό είναι εφικτό και αν αυτό μπορεί να συμβεί. Πιστεύω ότι συμβαίνει σε αρκετά θέματα και πιστεύω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε καταιγιστικές εξελίξεις γενικότερα σε πολλά θέματα και ότι σας δίνουμε πληροφορία από πρώτο χέρι με τους εκλεκτούς συνεργάτες μας. Μία νέα λοιπόν διαδικτυακή εκπομπή για απόψε το βράδυ. Μείνετε κοντά μας, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ως συνέχεια των όσων έλεγα και εγώ χθες μέσα από στοιχεία που υπάρχουν σχετικά με επιστημονικές έρευνες για το γεγονός ότι συντελούνται αλλαγές στο σύμπαν, παίζει ρόλο ο ήλιος, ο άνθρωπος επηρεάζεται, περνά σε μια νέα διαδικασία, σε μια μετάβαση εκτός από τα όσα έχουμε στη Γη με τον Great Reset, μας λένε, και περνάμε και στον ψηφιακό κόσμο. Παράλληλα, έχουμε και μια αφυπνίση. Τι γίνεται, ξυπνά ο άνθρωπος, αφυπνίζεται και σε αυτό συντελεί και οτιδήποτε έχει να κάνει με την εξέλιξη του σύμπαντος. Θα τα δούμε όλα αυτά με την βοήθεια της αγαπημένης φίλης και συνεργάτητας επί σειρά ετών, γνωστή συγγραφέως, της κυρίας Ελένης Ζωγραφίδου Δάγιου, η οποία είναι μαζί μας και την ευχαριστώ πολύ. Οπότε, φίλες και φίλοι, εμείς δεν σταματάμε παρά οτιδήποτε αφορά την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Έχουμε την καλοκαιρινή ραστόνη, όπως συνηθίζεται να λέγεται, αλλά είμαστε εδώ και προσπαθούμε να την ψάχνουμε τη δουλειά, το ξέρετε, να το πω πολύ απλά και λαϊκά. Πάμε να ακούσουμε την Ελένη. Ελένη, καλησπέρα, ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Τι κάνουμε, ελπίζω να κάνουμε διακοπές. Λίγο ακόμα. Ωραία. Αυτό είναι το σημαντικό. Θέλει θάλασσα τώρα, θέλει χαλαρά πράγματα. Χαλαρά, αλλά πρέπει να έχουμε και το νου μας γύρω με όλα αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή δεν τα διαχωρίζω. Είναι ενωμένα. Έτσι. Με τις διακοπές, όλα αυτά που γίνονται. Συμφωνώ και εγώ. Μας επηρεάζουν. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε. Έδωσα ένα περίγραμμα, έτσι, για το γεγονός αυτό. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε τον Great Reset, αυτό που λένε μεγάλη επανεκκίνηση, οι παγκοσμιοποιητές, οι νεοταξίτες. Και από την άλλη έχουμε τον Great Awakening, δηλαδή μια αφύπνιση που αφορά στον άνθρωπο ή όχι. Και εμείς έχουμε, ναι. Εμείς έχουμε ένα διαφορετικό από αυτούς ότι εννοούν Great Reset. Αυτοί μπορεί να θέλουν να δημιουργήσουν το μετάνθρωπο. Αλλά εμείς ζούμε σήμερα σε μια πολύ σημαντική εποχή. Νομίζουμε ότι είμαστε άτυχοι με όλα αυτά, που, τα δυσάρεστα που συμβαίνουν γύρω μας, δηλαδή με την ακρίβεια, με τους πολέμους, με τα μπολιάσματα, με τους περιορισμούς στην ελευθερία μας. Αλλά στην πραγματικότητα όλα αυτά θα αλλάξουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Γιατί? Διότι ο ήλιος μας δρά νομοτελειακά, δηλαδή διορθώνει όλα τα έκτροπα που γίνονται. Και έχει γίνει γι' αυτό πολύ ενεργός. Διότι βρισκόμαστε ουσιαστικά σε μια περίοδο αφύπνισης και αναγέννησης της ανθρωπότητος. Το γεγονός βέβαια αυτό το γνωρίζουν αυτοί που λένε για τα Great Reset και τα λοιπά, και παρεμποδίζεται μάλιστα και από εξωκοσμικές αρνητικές δυνάμεις, γιατί μας θέλουν υποταγμένους. Και αυτό το διαπιστώνει κανείς και από τους ψεκασμούς που γίνονται και από τη χειραγώγηση του καιρού μέσω του HARP και των δορυφόρων, και μάλιστα μπορούν να προκαλέσουν πλημμύρες, σεισμούς, ξηρασίες, πυρκαγιές, ανάλογα με το τι γράφει η ατζέντα τους, τι επιδιώκουν. Και επειδή γνωρίζουν ότι τώρα δεχόμαστε ανώτερες συχνότητες στα κορμιά μας, βιάζονται πολύ και κάνουν σφάλματα. Διότι ο ήλιος μας είναι ό,τι το πιο σημαντικό για τον πλανήτη μας. Οι ακτίνες του είναι τόσο ζωογόνες και θεραπευτικές, ειδικά στην εποχή μας, και είμαστε τυχεροί που ζούμε εδώ στην Ελλάδα, που και είναι τόσο πολύ ενεργοποιημένο στο τελευταίο διάστημα, διότι κάνει συνεχείς εκτινάξεις μάζας, οι οποίες καταφθάνουν μέχρι τη Γη, και μας δεχόμαστε έτσι ανώτερες συχνότητες στο κορμί μας. Γιατί οι ηλιακές ακτίνες διεισδύουν μέσα μας και τροποποιούν το DNA μας με τα φωτόνια τους. Έχουν φωτόνια, έτσι, και τροποποιούν το DNA μας ανάλογα βέβαια με το πόσο προετοιμασμένος είναι ο καθένας μας και τον βαθμό αφύπνισής τους. Διότι βλέπουμε μερικοί ακόμα κοιμούνται αρκετά.
αλλά θα αφυπνιστούν και αυτοί σιγά σιγά. Ναι. Διότι το DNA μας εξελίσσεται, αποκτά περισσότερες έλκες με τα φωτόνια αυτά που δέχεται τη σημερινή εποχή. Βέβαια δεν είναι κβαντικό σωματίδιο, αλλά έχει κβαντικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, έχει ένα πεδίο που επηρεάζει την περιστροφή των ηλεκτρονίων σε κβαντικό πεδίο. Στο σώμα μας υπάρχουν εκατοντάδες τρισεκατομμύρια μόρια του DNA μας, τα οποία όλα μαζί σχηματίζουν ένα περιπλεγμένο πεδίο γύρω μας που ονομάζεται, το λένε και Μερκαμπά. Ναι. Αυτό εκτείνεται σε διάμετρο 8 μέτρων περίπου και είναι το προσωπικό μας κβαντικό ενεργειακό πεδίο, μοναδικό για τον καθένα μας, που αλληλεπιδρά με τη συνείδησή μας. Γι' αυτό το τελευταίο καιρό, λόγω των αυξημένων συχνοτήτων που δεχόμαστε, έχει επηρεαστεί και τα γενικά τα όνειρά μας, η συνείδησή μας, τα πάντα. Είναι πιο έντονα, επειδή ακριβώς αυτά τα φωτόνια επιδρούν στο DNA μας. Μάλιστα. Τώρα που λες για τα όνειρα, ναι. Μου μετέφερε επίσης επί σειρά ετών συνεργάτητα αξιόλογη όπως είσαι και εσύ, κυρία Ηλιάδη. Εξής ερώτημα, πρώτον, ναι. Αν έχουμε καταγραφεί ότι τα όνειρα έχουν γίνει πιο έντονα σε ανθρώπους και αν όλο αυτό μπορεί να σχετίζεται με το να αλληλεπιδρά ένα φαινόμενο στους ανθρώπους σχετικά με το να ανοίγουν οι διαστάσεις ή τέλος πάντων κάποια πράγματα τα οποία είναι αποκαλυπτικά. Ναι, ανοίγουν δεύτερο, πύλες, βέβαια. Αν για τους ανθρώπους εκδηλώνονται φαινόμενα, δηλαδή πλέον όσοι, σε όσους συντελείται αυτό που λες, ίσως έχει σχέση με αυτή την αφύπνιση, αν βιώνουν πράγματα, δηλαδή αντιλαμβάνονται πράγματα περισσότερο, τέλος πάντων γενικότερα ζητήματα και καταστάσεις. Λέγεται ότι και μετά τον Αύγουστο, στις 8 του μηνός, που ήταν και η πύλη του Λέοντα ότι άνοιξε, και αυτές οι εκτινάξεις μάζας είναι ακόμα πιο έντονες, θα επηρεάσουν την ανθρωπότητα. Το σούμαν γενικά της γης έχει αυξηθεί. Mm-hmm. Και όλα αυτά, ο ψυχισμός μας έχει αλλάξει, νιώθουμε μια τεράστια αλλαγή, όχι μόνο εμείς αλλά και γύρω ο κόσμος μας, βλέπουμε ότι λιώνουν και οι πάγοι της Ανταρκτικής, αλλάζουν οι πόλοι και επιπλέον μπορούμε να αισθανόμαστε στο σώμα μας πόνους στη μέση κτλ, πονοκεφάλαιο, όλα αυτά είναι οι αλλαγές που συντελούνται, νομίζουμε ότι είναι κάτι κακό αλλά είναι καλό. Βασικά, τα όνειρα αυτά τα έντονα που έχουμε και γενικά ανεβαίνουν και οι ακτίνες χ. Η μαγνητόσφαιρα θα δεχτεί πολλές εισαγωγές, γιατί τώρα τελευταία πάλι άμα διαβάσετε τα προγνωστικά κέντρα, το SOHO, το Space Weather κτλ. Υπάρχουν και πολλά site που μιλάνε όπως το Awaking Call για αυτά τα πράγματα. Λέει τώρα τελευταία, ειδικά 14-16 Αυγούστου, γίναν τέτοιες εκτινάξεις μάζας, οι οποίες κάνουν 2-3 μέρες βέβαια να φτάσουν εδώ στη γη και συνοδεύονται και με αυξάνεται και ο αέρας. Και όλα αυτά τα δεχόμαστε στο σώμα μας και αλλάζουμε. Και μπορούμε να περνάμε δύσκολο, όπως πόνο στη μέση, πόνο κεφάλι, δεν ξέρω, ή γρήπη έχουν πολύ, δηλαδή αυτό το COVID μενάνε, και όμως γίνεται η ανύψωση της ανθρωπότητας με τις συμπατικές αυτές τις συχνότητες που εισέρχονται στον πλανήτη μας. Πολλοί έχουν αφυπνιστεί εδώ και χρόνια. Άλλοι εξελίσσονται τώρα, αυτό το διάστημα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε βιωματικές εμπειρίες έντονες, οι σκέψεις μας είναι πιο έντονες και αρχίζουμε να ενωνόμαστε όλα τα φωτεινά κομμάτια, δηλαδή όλοι φωτεινοί σιγά σιγά θα ενωθούν μεταξύ τους, διότι βγαίνουμε από τη σκοτεινή εποχή που ζούσαμε. Μέχρι τώρα επικρατούσε το σκοτάδι, γιατί από παλιά γινόταν ένας πόλεμος εδώ στη γη, εδώ και χιλιάδες χρόνια, και ο οποίος συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Τώρα τελευταία μάλιστα, εγώ που διαβάζω, παρακολουθώ μία που έχει ένα τηλεσκόπιο, την Τίνα Μαρία Κόλμιν Χόλμιν, και πήγε πολέμου στον ήλιο, που είχε καταγράψει με το τηλεσκόπιό της, δηλαδή ότι υπάρχει μία πύλη στον ήλιο και γίνονται πόλεμοι εκεί. Και επιπλέον, τώρα τελευταία μας είπανε και για ένα μεγάλο αντικείμενο, κυκλικό, πολλών μιλίων, το οποίο
υπήρχε κοντά στο Δία. Μάλιστα ο Δίας αποτελεί ένα επίκεντρο προσοχής από την NASA. Και με το τηλεσκόπιο Webb στις 27 Ιουλίου του 2022, αυτό το διαστημικό τηλεσκόπιο Webb έδειξε μία εικόνα της μεγάλης ερυθράς κοιλίδας του Δία και μας δείχνει κοντά εκεί ένα αντικείμενο κυλινδρικού σχήματος που φαίνεται να έχει μήκος πάνω από 1000 μίλια. Μάλιστα λένε ότι τα μητρικά σκάφη είναι μεγαλύτερα, μπορεί να φτάσουν και τα 6 μίλια. Και αυτά ήταν κοντά σε αυτή την ερυθρά κοιλίδα του Δία. Και φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το αντικείμενο μάλλον έπαιρνε ενέργεια εκεί από την κοιλίδα αυτή του ήλιου, ναι, του Δία. Και μάλιστα αυτό το λέει ένα site, το έχει καταγράψει, έχει πάρει στοιχεία από, από το τηλεσκόπιο αυτό, το Malen Araf. Και λέει ότι ο Μάικλ Σάλας, ότι το αντικείμενο αυτό, ότι παίρνει ενέργεια από την ερυθρά κοιλίδα και πάλι αυτά τα έχει πει ο JB ο συνήθως. Και μάλιστα έχει πει ο JB ότι έχουν γίνει, λέει, στο Γανιμίδη εγκαταστάσεις, τις έχει κάνει η διαστημική η διοίκηση της Αμερικής. Και ότι πρόκειται να μας δείξουν τα μητρικά σκάφη σε λίγο και ότι μας προετοιμάζουν κατά κάποιο τρόπο. Τώρα, υπάρχουν δύο ειδών, είπαμε, οι καλοί και οι κακοί. Τώρα δεν ξέρω ποιους θα μας δείξουν αυτοί, αν έχουν η πρόθεση να μας δείξουν τους κακούς δηλαδή, αλλά σίγουρα και οι καλοί είναι εδώ και, διότι και μας προστατεύουν. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνεται ένας αόρατος πόλεμος εδώ και χιλιάδες χρόνια ανάμεσα στις παρατάξεις του φωτός και του σκότους, που αντανακλούν στο ηλιακό μας σύστημα. Γι' αυτό προσπαθούν να χειραγωγήσουν και τον καιρό μέσω των ψεκασμών, ώστε να εμποδίψουν την αφύπνιση της ανθρωπότητας που γίνεται τώρα εξαιτίας δηλαδή της ενεργοποίησης του ήλιου αυτού. Α, είναι αυτό που λένε ότι θέλουν να μειώσουν τη φωτεινότητα του ηλίου. Ναι. Ναι, και, αλλά τώρα επειδή αυτή την εποχή ειδικά που είναι πολύ ισχυρός ο ήλιος, δεν μπορούν όπως βλέπεις να κάνουν αυτά τα... τους ψεκασμούς. Διότι αυτή η εποχή είναι που είναι, ο ήλιος είχε θεοποιηθεί από την αρχαιότητα, έτσι. Λατρεύαν, ήταν το πιο ισχυρός θεός και μάλιστα τον παριστάνανε και με ισόπλευρο σταυρό, όπως και το Δία. Δηλαδή στους ναούς που ήταν αφιερωμένοι στον ήλιο και το Δία υπήρχε ο ισόπλευρος σταυρός. Και έτσι τον χαρακτηρίζαν. Λοιπόν, και ήταν και οι κοινικές μέρες τώρα που ο ήλιος Σύριος, ο Καίων, ο ήλιος ο δικός μας, έχει σαν ανώτερο, έναν ανώτερο ήλιο που διοικείται και είναι ο ήλιος Σύριος, ο οποίος θεωρείται ο κεντρικός ήλιος του γαλαξία μας. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν του γαλαξία μας. Έτσι λένε πολλοί ερευνητές. Ο οποίος επιδρά στον ήλιο μας και ο ήλιος επιδρά σε εμάς, έτσι. Και λένε ότι ακριβώς είναι οι μέρες αυτές από τον Ιούνιο μέχρι τις 23 Αυγούστου είναι οι μέρες του Σύριου, που είναι πολύ ισχυρός. Και μάλιστα στην αρχαιότητα είχαν, είχαν και γιορτές, τα Κίνια, προς τιμήν του ήλιου Σύριου. Έτσι. Και, και γι' αυτό ο Σύριος σημαίνει ο Καίων, ο κατακαίων, και είναι τόσο ισχυρός τώρα αυτή την εποχή που δεν μπορούν να κάνουν αυτούς τους ψεκασμούς. Κατάλαβες. Και μάλιστα και οι Αιγύπτιοι λατρεύαν τον ήλιο Σύμβριο, το γνωρίζουμε, τον παριστάναν με τη θεά Ίσιδα. Η θεά Ίσιδα δηλαδή αντιπρόσωπε τον ήλιο Σύμβριο, η θεά Ίσιδα, που αντιστοιχεί με τη θεά Αθηνά. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα είναι συνυφασμένα. Και όπως είπαμε λοιπόν, όλες αυτές οι εκτινάξεις μάζας επιδρούν στο DNA μας και μας αναδομούν. Mm-hmm. Παρόλο που βλέπουμε τον κόσμο συμβαίνουν αναταχές, διαδηλώσεις και γενικά είναι διάχυτη μια δυστυχία ανάμεσα στις κοινωνίες και τα έθνη, εν τούτης αυτό είναι ο προθάλαμος της αλλαγής που θα γίνει. Βέβαια δεν θα γίνει αλλαγή έτσι ειρηνικά, διότι είναι ένα κατεστημένο χιλιάδων χρόνων εγκατεστημένο εδώ στη γη.
θα μεσολαβήσουν όλα αυτά και η μεγάλη αφύπνιση της ανθρωπότητας, έτσι. Ναι. Είναι ένας αόρατος πόλεμος που οφείλεται σε οντότητες αλλόκοσμες και μισάνθρωπες, οι οποίες κινούν τα νήματα παρασκηνιακά, ελέγχοντας δυστυχώς τους περισσότερους ηθήνοντες των κρατών. Τα αρχαία κείμενα λοιπόν μας μιλούν για αυτούς και για τους πολέμους που έλαβαν όχι μόνο εδώ στη γη, αλλά και στο διάστημα. Μεταξύ των Ολυμπίων Θεών και των Τιτάνων, μεταξύ των Ατλάντων και των Ελλήνων, έτσι. Και βλέπουμε λοιπόν ότι σήμερα έφτασε η εποχή να φανερωθεί ότι υπήρξαν, θα φανερωθούν όλα αυτά στην εποχή μας, θα γίνει αποκάλυψη. Ότι υπήρξαν στον παρελθόν πολιτισμοί ανώτεροι, στο σύμπαν, διότι το σύμπαν δράνε αποτελειακά και ήρθε η ώρα των αποκαλύψεων. Ο ίδιος μας λοιπόν έχει γίνει πολύ ενεργός, έχουμε συνεχείς εκτινάξεις μάζας που εκπέπονται από τα ενεργά ρήγματα του ήλιου μας, καθώς και φορτισμένα σωματίδια που εισέρχονται στο πλανήτη μας και προκάνουν αλλαγές στην ανθρωπότητα και στο DNA μας. Αυτό επιδρούν δηλαδή κατευθείαν στο DNA. Γι' αυτό, αν πάει ο νους σας, δηλαδή, τι θέλουν να προκαλέσουν με όλα αυτά που γίνονται τώρα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Mm-hmm. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αφυπνίζει το κόσμος από την επίδραση των φωτονίων που δέχεται, μαζί με τις ηλιακές εκρήξεις που καταφθάνουν στη Γη. Προς το παρόν βέβαια έχουν αφυπνιστεί οι λίγοι, αλλά θα μεγαλώσει ο αριθμός τους καθημερινά και θα κατανοούν τι συμβαίνει γύρω τους. Και το έχω δει αυτό σε μερικούς ανθρώπους, οι οποίοι έχουν κάνει μερικά μπόλια και λένε «Α, φτάνει μέχρι εδώ». Το θέμα των ονείρων τώρα επιπροσθέτως, μπορούμε να πούμε κάτι άλλο για το θέμα των ονείρων που θίξαμε και προηγουμένως. Κοίτα να δεις. Ενώνεται τώρα το εθερικό με το γήινο πεδίο. Εισέρχονται αγγελικές οντότητες στη γη και εθερικές. Και όλα αυτά μας κάνουν να ενωνόμαστε και με τον ανώτερο εαυτό μας και έτσι υπάρχει μεγαλύτερη συνειδητότητα. Και τα όνειρα αυτά πολλά είναι προφητικά. Δηλαδή μας κατευθύνουν κατά κάποιο τρόπο όσοι μπορούν να το ερμηνεύσουν. Κατάλαβες. Δηλαδή μπορεί να προέρχονται από τις εθερικές οντότητες που σχωρούν με τα φωτόνια εδώ στη γη. Και γι' αυτό βλέπουμε και αυτή την αφύπνιση να γίνεται. Περιβαλλόμαστε από φύλακες αγγέλους κατά κάποιο τρόπο. Και γι' αυτό και τα όνειρα είναι πιο έντονα, γιατί ενώνεται το γήινο πεδίο με το εθερικό. Τώρα, σε αυτή την εποχή που ζούμε. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, που σου λέω. Mm-hmm. Και βρισκόμαστε, διότι βρισκόμαστε στο τέλος του πλατωνικού ενιαυτού των 26.000 χρόνων. Και μάλιστα ο Dr. Mark Kenney και πολλοί άλλοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι όλα αυτά συμβαίνουν, διότι ο ήλιος μας και όλο το πλανητικό μας σύστημα πρόκειται να ευθυγραμμιστεί με το κέντρο του γαλαξία μας, που αντιστοιχεί στον αστερισμό του Τοξότη, όπου υπάρχει εκεί μια τεράστια μαύρη τρύπα στην περιοχή, που χαρακτηρίζεται, παριστάνεται με τον κένταυρο Χείρονα. Αν συμβεί αυτό, λέει, θα υποστούμε τεράστια βαρετικά κύματα ενέργειας, που θα έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλες γεωλογικές ανακατατάξεις. Μπορεί να γίνουν σεισμοί, εκρήξεις φεστίων κτλ. Και πιθανή αναστροφή των πόλων της γης. Και γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Εκτός που ο ήλιος μας δηλαδή έχει μπει στη ζώνη των φωτονίων, γενικά το ηλιακό μας σύστημα, η ζώνη των φωτονίων δηλαδή που διασχίζουμε τα τελευταία χρόνια με κεντρικό ήλιο την Αλκιόνη στις Πλειάδες, προκαλεί κλιματικές αλλαγές. Οι ηλιακές εκρήξεις με μεγάλες εκτινάξεις ηλιακής μάζας που συμβαίνουν κάνει ώστε να δεχόμαστε κύματα από φωτόνια όχι μόνο εμείς εδώ στη Γη αλλά και όλο το ηλιακό μας σύστημα. Και μετά από κάθε καινούρια εκτινάξη αυτή της ηλιακής μάζας έχει παρατηρηθεί από ερευνητές ότι όπως είπαμε ακολουθούν αυτοί οι ψεκασμοί. Τώρα δεν μπορούν επειδή είναι πολύ ισχυρός ο ήλιος, ας πούμε. Αλλά σε άλλα κράτη που δεν είναι τόσο ισχυρός ο ήλιος, συνεχίζουν τους ψεκασμούς. Το γεγονός αυτό λοιπόν προκαλεί την αφύπνιση της συνείδησής μας από τις υψηλές δονήσεις. Γίνονται πολύ υψηλές δονήσεις που δημιουργούνται και βλέπουμε λοιπόν ένα μέρος ανθρωπότητας να μπορεί να βλέπει πιο καθαρά τι κρύβεται πίσω από τα γεγονότα που βασανίζουν τις ζωές μας
το τελευταίο διάστημα. Ναι. Και αυτό θα συνεχιστεί βέβαια, διότι θα έχουμε όλο και υψηλότερες δονήσεις και μπορεί, λένε οι επιστήμονες, να συμβεί το event ή αλλιώς το flash του ήλιου. Mm-hmm. Δηλαδή, μια τεράστια στεφανία εκτείναξη του ήλιου μας και τι θα φέρει κανείς δεν ξέρει, άμα συμβεί αυτό το γεγονός που το περιμένουν. Έχεις κάνει και εσύ εκπομπές για αυτό το γεγονός. Ναι, έχω κάνει για το flash του ήλιου, ναι. Ναι, θα ανοίξει πύλη για άλλη διάσταση, θα καταστραφούν τα πάντα. Τι θα γίνει, θα γίνει η ευθυγράμμιση με τον κέντρο του γαλαξία μας, όλα αυτά. Και πάντως αυτά τα είχαν προβλέψει για, από χρόνια τώρα, ακόμα και ο καθηγητής πυρηνικής φυσικής ο Ζαν Πιέρ Γκαρνιέ Μαλέ και ο δόκτωρ πυρηνικής μηχανικής ο Ιωάννης Αναστασίου κατέληξαν και αυτοί στο ίδιο συμπέρασμα, ότι βρισκόμαστε στο τέλος του πλατωνικού ενιαυτού των 26.000 χρόνων και πρόκειται να ευθυγραμμιστούν όλοι οι πλανήτες με το γαλαξιακό κέντρο. Με αποτέλεσμα οι τρεις ροές του χρόνου, δηλαδή το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, να υπάρξουν συγχρόνως με ταχύτητες που δεν μας είναι αισθητές. Και έτσι να συγκλίνουν σε μια μόνο ροή οι τρεις ροές του χρόνου στο ηλιακό μας σύστημα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί να ζήσουμε βάσει της νέμεσης τα δεινά που έχουμε σπείρει εμείς οι ίδιοι, ως ατομικές οντότητες, αλλά και ως φυλές, όλες αυτές τις χιλιετίες. Καταλαβαίνεις τι μπορεί να πάθουν και άλλα κράτη, γιατί εντάξει. Εμείς τέλος πάντων και με το Μέγα Αλέξανδρο πολιτισμό δώσαμε στα μέρη που πήγε. Δεν ήταν όπως τον λένε σφαγές κτλ. Αλλά τα άλλα κράτη που κατέλησαν πολιτισμούς, βλέπω Οθωμανικές Αυτοκρατορίες και αυτά, τι πρόκειται να συμβούν αν γίνει αυτό? Με την έμεση, βάση της νέμης, ότι δηλαδή θα πληρώσουν ό,τι έχουν κάνει όλες αυτές τις χιλιετίες. Και αυτό συμβαίνει, διότι σε κάθε πλανητικό σύστημα ο ήλιος και οι πλανήτες αποτελούν τη βάση της ροής του χρόνου, που δεν είναι ίδια με τη ροή άλλων ήλιων. Για το δικό μας λοιπόν ηλιακό σύστημα έχουν βρει ότι η περίοδος της αρχής και του τέλους είναι 26.000 χρόνια. Και είναι ακριβώς ο πλατωνικός ενιαυτός, γιατί πρώτα ο Πλάτων μίλησε γι' αυτό το γεγονός. Δηλαδή, είπε ότι ο χρόνος που χρειάζεται ο βόρειος πόλος να κάνει ένα κύκλο και να δείξει το ίδιο πολικό αστέρι, mm-hmm. αυτό το χρόνο τον ονόμασαν οι επιστήμονες Μέγα Έτος ή πλατωνικό ενιαυτό, διότι ο Πλάτων το ανέφερε στα κείμενα του. Έτσι, και mm-hmm. διότι γνώριζε την περίοδο των 26.000 ετών και την αποκαλούσε ενιαυτό. Ότι δηλαδή πρόκειται στην καθορισμένη ώρα όλοι οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος να ευθυγραμμιστούν. Με τις ηλιακές λοιπόν εκρήξεις έχουμε θερικές εισαγωγές που ενεργοποιούν το γενετικό μας κώδικα και γίνεται συγχρονισμός του εθερικού πεδίου με το υγιεινό. Και έτσι αυξάνεται μέσα μας η εθερική δραστηριότητα. Γινόμαστε πιο... δηλαδή αυξάνεται και οι εκτιέσεις που λένε. Διότι όλες οι συχνότητες, οι εθερικές, κατεβαίνουν στο πεδίο της γης. Ανοίγουν οι πύλες σε διάφορα μέρη. Θα εισχωρήσει το φως δηλαδή. Βλέπουμε όλα αυτά. Δηλαδή η εποχή μας είναι φοβερή. Νομίζουμε ότι ζούμε στη χειρότερη εποχή στο Σιδηρούν γένος, όπως είπε και ο Ισίωδος. Αλλά είναι το τελευταίο. Από εδώ και πέρα θα επανέλθουμε ξανά. Θα γίνει πάλι μια επανεκκίνηση, αλλά όχι επανεκκίνηση που λένε αυτοί που θέλουν να φέρουν, μια αναγέννηση της ανθρωπότητας. Mm-hmm. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ανέκαθεν, είπαμε, λατρευόταν ο ήλιος. Ήταν πολύ σημαντικός στους αρχαίους λαούς και τον λάτρευαν ως Θεό. Γι' αυτό είχαν κάνει πολλούς ναούς σε πολλά μέρη του κόσμου και τον συμβόλιζαν, όπως είπαμε, με τον ισόπλευρο σταυρό. Αλλά έτσι ακριβώς απεικόνιζαν και οι Σουμέροι τον Ιμπύρου, αυτόν που λένε ότι όλα οφείλονται και η ενεργοποίηση του ήλιου στο ότι μας πλησιάζει ο Ιμπύρου. Ναι. Και μάλιστα στο περιοδικό Δαυλός υπήρχαν άρθρα που μας δείχναν την ηλιακή λατρεία να ανάγεται από την παλαιολιθική εποχή. Όποιος θέλει να δει το τεύχος του αριθμός 145 του Δαυλού με τον τίτλο που λέει «Η μινωική γραφή του Μα Νταζίλ στα σπήλαια των Άνω Πυρηναίων στη Γαλλία»,
όπου βρέθηκαν ζωγραφισμένες σε βράχο παλάμες, οι οποίες ανάγονται στην παλαιολιθική εποχή και λένε ότι αφορούν την ηλιακή λατρεία, δηλαδή τις είχαν κάνει για την ηλιακή λατρεία. Και ότι όταν η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν είναι πρέπουσα, ο ήλιος δάκνει, δηλαδή δαγκώνει, δηλαδή τιμωρεί κατά κάποιο τρόπο. Εξού ο δάκτυλος που λένε οι δέοι δάκτυλοι είναι δάκνων ήλιος. Και βλέπουμε ως ακόμα και στη λατρεία του Ρα Ατών στην Αίγυπτο ή του Άμωνα, δηλαδή του Άμωνα Δία των Ελλήνων ή του Μήθρα των Περσών, το σύμβολο της παλάμης δεικνύει γνώση. Και βρέθηκαν έτσι οι παλάμες και ακόμα βρέθηκαν και ελληνικά γράμματα σε προϊστορικά βότρα αλλά σε σπήλαια της διαλίας της. Ότι οι Έλληνες είχαν απλωθεί παντού και λατρεύανε τον ήλιο από τότε. Ακόμα δείχνει επίγνωση των ποινών που θα επιβληθούν στον άνθρωπο εάν έχει ανήθικο βίο, ακόμα ηκεσία προς εξαγνισμό και άφηση αμαρτιών. Δηλαδή αυτές οι παλάμες που βρέθηκαν ότι λένε ότι σημαίνει αυτό. Ζητάγανε ας πούμε άφεση αμαρτιών και ηκεσία προς εξαγνισμό. Συμπερασματικά η παλάμη δηλώνει τη μετάνοια σε πολλά σπήλαια της Γαλλίας με πανάρχιες ελληνικές δοξασίες. Η ανοιχτή παλάμη δηλώνει τον αριθμό 5 και το γνωστό έψιλον, που είναι η ένωση του θείου με το υγιεινό. Φοβερά πράγματα. Αυτά τα έχω και στο βιβλίο μου, «Κοσμονάυτες στη σύραγγα του χρόνου», όποιος θέλει να τα βρει. Και βλέπουμε λοιπόν ότι οι Έλληνες είχαν πάει παντού από εκείνη την παλαιολιθική εποχή και λατρεύανε τον ήλιο. Και μιλάνε και ότι μπορεί να γίνει και αντιστροφή των πόλων. Αλλάζει το μαγνητικό πεδίο της γης τώρα. Έχει αδυνατήσει πολύ και μπορεί να οφείλεται ότι γίνεται και αντιστροφή των πόλων. Έχουν μετακινηθεί οι πόλοι, λένε. Τώρα αυτό έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, η αντιστροφή των πόλων. Αν διαβάσουμε τα αρχαία κείμενα, μας δείχνει ότι ο ήλιος άλλαξε πορεία κατά τη διαμάχη του Ατρέα και του Θιέστη, των γιών του Πέλοπα. Στην πρώτη φάση λοιπόν, λέει τα αρχαία κείμενα, ο Δίας βοήθησε τον Ατρέα να πάρει την εξουσία, την οποία ήθελε να σφετεριστεί ο αδερφός του, ο Θιέστης. Και προς τούτο λέει ο ήλιος ανέτειλε στη Δύση, έγινε μία αντιστροφή αναφέρουν. Δεύτερη φορά ο ήλιος άλλαξε πάλι πορεία, αειδιασμένος όμως, όταν ο Ατρέας πρόσφερε ως εκδίκηση τα παιδιά του Θιέστη στο τραπέζι που του έκανε. Τον κάζει δηλαδή για τραπέζι και θυσίασε τα παιδιά του, δηλαδή του έδωσε να φάει τα παιδιά του. Όταν τον κατάλαβε ο Θιέστης, τον καταράστηκε και ο ήλιος λέει πισωγύρισε αποτροπιασμένος. Και η μέρα τελείωσε άδοξα το μεσημέρι και έγινε σκοτάδι. Αυτά τα αναφέρει ο Σενέκας, που έζησε το 4000 π.Χ. 65 μετά Χριστόν, έτσι, στην τραγωδία του Θιέστης. Ναι. Και στην Αποκάλυψη αναφέρεται ότι θα επέλθει σκότος κατά την έκτη σφραγίδα και το 5ο φιαλίδιο, να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή έχουν γίνει μετατοπίσεις, δηλαδή αντιστροφή των πόλων της γης και στο παρελθόν. Mm-hmm. Έτσι. Η γη λοιπόν αποτελεί μέλος της μαγνητικής αλυσίδας πληροφοριών προς την κυταρική μας δοημή. Και έχει ένα μαγνητικό πλέγμα. Το πεδίο γύρω μας λαμβάνει πληροφορίες από το μαγνητικό πεδίο του ήλιου. Και οι οδηγίες αυτές περνούν κατευθείαν στο DNA μας, το οποίο επίσης είναι μαγνητικό. Και είπαμε, το DNA μας δημιουργεί γύρω μας αυτό ένα κέλυφος ενέργειας που μας επιτρέπει, δηλαδή και μετά θάνατον, την ψυχή μας να μετακινηθούμε από το ένα μέρος του σύμπαντος σε άλλο, αλλάζοντας σχήμα, είναι ένα φωτεινό όχημα δηλαδή. Βασικά ο ήλιος στις μέρες μας ενεργοποίησε το πεδίο του DNA μας και αυτό συνδέεται όπως σε κάθε άνθρωπο με την ιερή γεωμετρία, διότι έχει τη δομή του διπλού τετράεδρου μέσα. Δεν είναι απλώς μια μπάλα φωτός, μεταφέρει τη θεϊκότητά μας. Γι' αυτό βλέπουμε όλες αυτές τις αλλαγές να συμβαίνουν σιγά σιγά. Βασικά θέλω να πω ότι σχετικά με αυτούς τους κυλίνδρους που τώρα γράφτηκαν ότι παρουσιάστηκαν, τώρα δηλαδή τον
τώρα αυτό το μήνα μου φαίνεται. Ποιος κίνδυνος θα έχει στο Δία που είπες, στον χρόνο που... Στο Δία. Λοιπόν, και το είπαν επίσημα ότι με το διαστημικό τηλεσκόπιο το βρήκαν αυτό, έτσι. Θέλω να πω ότι παρατήρησα, είχα διαβάσει από το μεγάλο ψυχολόγο Καρλ Γιούγκ στο βιβλίο του «Υπτάμενε δίσκη παρών και μέλλον». Περιέχει κάτι χειρόγραφα επίσημα και μαρτυρίες ανθρώπων του μεσαίωνα, έτσι, που περιγράφουν υπτάμενους δίσκους με την ορολογία της εποχής εκείνης. Υπάρχει ένα χειρόγραφο, λοιπόν, της Βασιλείας, μου φαίνεται είναι στην Ελβετία η Βασιλεία, έτσι, του 1566, το μεσαίωνα δηλαδή. Και ένας πίνακας που δείχνει, ανήκει σε ένα χειρόγραφο που έγραψε μάλιστα ο Σαμουήλ Κόκιους, έτσι, ο οποίος ήταν μελετητής της Αγίας Γραφής και τα λοιπά. Καμία σχέση, ας πούμε, ο άνθρωπος, ναι, και παρατήρησε όμως, μελέτησε αυτό το χειρόγραφο, τον πίνακα μάλιστα που δείχνει, αναφέρει ότι στις 7 Αυγούστου του 1566, εκείνη τη χρονιά, την ώρα της Ανατολής, φάνηκαν πολλές μαύρες σφαίρες στον ουρανό. Περνούσαν μπροστά από τον ήλιο με μεγάλη ταχύτητα και χτυπούσαν η μία με την άλλη, λες και πολεμούσαν. Μιλάει για πολέμους, δηλαδή, μεταξύ των σφαιρών αυτών. Μερικές έγιναν κόκκινες και πύρινες, ύστερα έγιναν αμυδρές και έσβησαν. Mm-hmm. Και ο Καρλ Γιούγκ, ο μεγαλύτερος ψυχολόγος, στο σχολιασμό το αναφέρει ότι, όπως λέει, δείχνει περιγραφή, το θέμα αυτό εμφανίστηκε στη Βασιλεία. Το είδε πάρα πολλοί κόσμος και το σκούρο χρώμα των δίσκων ίσως να οφείλεται στο ότι περνούσαν μπροστά από το φως του ήλιου που ανέτειλε. Μερικές σφαίρες ήταν φωτεινές και πύρινες. Η ταχύτητά τους και η ακανόνιστη κίνησή τους θυμίζουν τα χαρακτηριστικά των δίσκων, λέει ο Καρλ Γιούγκ. Και έχει ένα επόμενο χειρόγραφο από την Ιρενβέργη του 1561, έτσι. Το χειρόγραφο, λοιπόν, αυτό αφηγείται την ιστορία ενός πολύ τρομακτικού θεάματος που το είδαν πολλοί άντρες και γυναίκες. Τα ξημερώματα, λοιπόν, της 14 Απριλίου του 1561 είδαν μπάλες κατακόκκινες ή πολλά πιάτα, όπως αναφέρουν κοντά στον ήλιο, δεν ήξερα να πούν, λέγαν πιάτα, άλλοτε τρεις σε μια σειρά, άλλοτε τέσσερις και άλλες μερικές μοναχές τους. Επιπλέον κατακόκκινους σταυρούς και δύο μεγάλους κυλίνδρους, αυτό ήθελα να καταλήξω, στους κυλίνδρους, δηλαδή όπως τώρα είδαν ένα τεράστιο κυλίνδρο χιλίων μιλίων, έτσι, ναι, δίπλα στο Δία. Αυτό με τον κυλίνδρο, πάντως, με το πουροειδές αντικείμενο υπάρχει χρόνια. Και στο δορυφόρο του Άρη παλιά οι Ρώσοι είχαν δώσει αρνητικά φιλμ, ναι, αρνητικά από φιλμ, που έδειχναν ότι ένα κυλίνδροειδές αντικείμενο, ένα πουροειδές, είχε βγει και είχε πλήξει ρωσικό δορυφόρο. Μάλιστα. Είδες, υπάρχουν αυτοί και υπάρχουν, σου λέω, από τώρα το 1561, έτσι. Είδανε δύο μεγάλους κυλίνδρους που περιείχαν τρεις ή τέσσερις και περισσότερες μπάλες, δηλαδή ότι ήταν σαν τα μητρικά σκάφη. Mm-hmm. Τα αντικείμενα, λέει, αυτά άρχισαν να χτυπούν το ένα το άλλο. Αυτό κράτησε περίπου μία ώρα. Ύστερα όλα αυτά τα αντικείμενα έπεσαν από τον ήλιο και τον ουρανό κάτω στη γη, λες και είχαν πάρει όλα φωτιά. Δηλαδή γινόντουσαν πόλεμοι από τότε. Και στο σχόλιο του για το χειρόγραφο, ο Καρλ Γιούγκ διαπιστώνει ότι κάτω από τις μπάλες διακρίνεται ένα μακρόστενο αντικείμενο σαν ένα μεγάλο μαύρο ακόντιο. Το θέμα αυτό ερμηνεύτηκε τότε σαν θεία προειδοποίηση. Και παρατηρούμε, λοιπόν, ότι οι κύλινδροι είναι κάτι ανάλογο με τα κυλινδρικά αντικείμενα στις ιστορίες των δίσκων που θεωρούνται τα μητρικά σκάφη που μεταφέρουν τους μικρότερους δίσκους από μεγάλες αποστάσεις. Τελικά ο Καρλ Γιούγκ κατέληξε μετά από μελέτη ότι οι δίσκοι μπορεί να είναι πραγματικά υλικά αντικείμενα άγνωστης φύσης που ίσως να έρχονται από το μακρινό διάστημα και οι άνθρωποι να τους είχαν επισημάνει από παλιά. Γι' αυτό, λέει, δεν είναι ψυχικό φαινόμενο. Σαν ψυχολόγος τώρα το ανάγει, γιατί είπαν μερικοί πως είναι ψυχικό φαινόμενο. Και λέει, δεν είναι ψυχικό φαινόμενο, ούτε προϊόν της φαντασίας των ανθρώπων. Και ο λόγος είναι, γιατί δεν είναι ψυχικό φαινόμενο. Ο λόγος είναι ότι δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί κάτι ψυχικό μόνο του ψηλά στον αέρα, σε μεγάλη απόσταση από τα διάμεσα και ταυτόχρονα το βλέπουν πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή, δεν το είδα ένας να πει ότι είναι ψυχικό φαινόμενο, ότι είχε έβλεπε οράματα, το είδαν πολλοί άνθρωποι. Και ακόμα πιστεύει ότι τα σύμβολα των μύθων είναι πανάρχια και ότι είναι αναπαραστάσεις του παγκόσμιου αρχετύπου που φανερώνονται με τη μύση. Βλέπουμε, λοιπόν,
όλα αυτά, θέλω να πω ότι η ψυχή μας των ανθρώπων είναι συντονισμένη με το ρυθμό του σύμπαντος. Και το ταξίδι της ψυχής μάλιστα στον κόσμο και στον χρόνο έχει αποτυπωθεί και με το κηρύγιο του Θεού μου Ερμή. Mm-hmm. Γιατί ο χρόνος είναι αυτός που συνεχώς ρέει. Και δηλαδή άμα αναλύσουμε το κηρύγιο του Θεού Ερμή άλλη φορά θα σας πω πολλά πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα. Βλέπουμε λοιπόν πόσο σημαντικός είναι ο ήλιος στην εποχή μας. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε χαρούμενοι κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, να κάνουμε υπομονή. Όλα αυτά που συμβαίνουν, να ξέρουμε ότι γίνονται για ένα καλό σκοπό. Και ότι γινόντουσαν πόλεμοι από την αρχαιότητα μέχρι τώρα. Και μάλιστα αυτά τα αναφέρουν και τα κείμενα που βρεθήκανε του Νακ Χαμάτι. Ναι, ναι, ναι. Για αυτούς τους πολέμους. Και μάλιστα αναφέρονται σε δύο φυλές, μία των Ερπετοειδών και μία των Γκρίζων. Και ότι είναι αυτές οι οντότητες που μπαίνουν μέσα στο σώμα μας και προσπαθούν να επηρεάσουν, λέει, το μυαλό μας. Κατάλαβες, όλα αυτά. Γίνεται λοιπόν ένας πολύ μεγάλος πόλεμος και πιστεύω ότι το φως θα νικήσει και θα φανούν όλα αυτά, όλοι όσοι μας βασανίζανε αυτά θα τιμωρηθούν. Αυτό εγώ πιστεύω. Ναι. Και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε υπομονή, να βέβαια να αγωνιζόμαστε γιατί στην Αθηνά και Χίρακιν δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα να τα κάνει ο ήλιος αυτόματα μόνος του. Ο ήλιος απλώς βοηθάει στην αφύπνιση. Από εκεί και πέρα ο κόσμος πρέπει να αφυπνιστεί, να καταλάβει τι γίνεται γύρω του και να αντιδράσει. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Και γενικά βλέπουμε λοιπόν ότι ζούμε σε μια πολύ σημαντική εποχή και διότι γίνονται βέβαια μάχες, διότι αυτή η Αμερικανίδα ερευνήτρια Τζίνα Μαρία Κόλβιν Χιλ στη Γιούτα δείχνει πολλά βίντεο που φανερώνουν πολέμους, γιατί έδειχνε πολλούς υπτάμενους δίσκους και σχήμα ντόνατς γύρω από τον ήλιο να έχουν. Δηλαδή τα έλεγε σαν ντόνατ γιατί είχαν σαν μια τρύπα στο μέσο τους και υπήρχαν επίσης μαύροι κύβοι και υποθέτουμε ότι είναι υπτάμινοι δίσκοι που πρέπει να φυλάνε τον ήλιο από αυτούς τους μαύρους κύβους, τα ντόνατ αυτά, ναι, που πλησιάζουν και την πύλη του ήλιου. Και υπάρχουν λοιπόν μητρικά σκάφη και πιστεύει ότι ακόμα είναι και εκατοντάδες υπτάμενοι δίσκοι που φυλάνε την πύλη του ήλιου, που είναι πολύ σημαντική. Η NASA φυσικά δεν αναφέρει τίποτα σχετικό με αυτά και φαίνονται και ακτίνες που διατρέχουν το διάστημα σαν λέιζερ, σαν να γίνονται μάχες στο διάστημα. Τέτοια γεγονότα λοιπόν μας μαρτυρούν πίνακες και χειρόγραφα του Μεσαίωνα που περιγράφουν υπτάμενους δίσκους που σας ανέφερα τώρα. Δηλαδή, πόσα χρόνια γίνονται αυτές οι μάχες που μας ανέφερε και ο ψυχολόγος Κάρλ Γιούγκ στα βιβλία του και πόσο μάλλον παλιότερα που αναφέρονται και στα κείμενα του Νακ Χαμάτι, έτσι μας φανερώνουν για τους δρακοντιανούς όλα αυτά και ότι βρισκόμαστε λοιπόν σε μια περίοδο αφύπνισης αλλά το γεγονός αυτό παρεμποδίζεται από τις εξωκοσμικές αρνητικές δυνάμεις. Ναι. Και πολλές ανθρώπινες ψυχές είναι εγκλωβισμένες από τις δυνάμεις αυτές τις κακόβουλες. Ελένη, μας θέλουν υποταγή. Θεωρήσατε σε αυτό όλο το πλαίσιο που μας σκιαγραφείς από την αρχή της κουβέντας εντάσσεται και το θέμα με τα παιδιά Ιντιγκό που ο αείμνηστος Φουράκης έγραφε παλιά σε βιβλία του ότι είχε ξεκινήσει μια μελέτη περί το 1983 για να εντοπίσουν. Ναι, λέγανε τότε, ναι. Για να βρουν τέτοια παιδιά Ιντιγκό. Ναι. Και επίσης είχε γράψει και για τα νετρίνα. Κάποια σωματίδια που έρχονται από το διάστημα στον πλανήτη έχουν, ναι, σχέση με τον ήλιο. Στην Πύλο εκεί έχουν βρει, ναι. Έχουν εγκαταστήσει ολόκληρα να μετράνε τα νετρίνα. Εκεί στην Πύλο έκαναν πειράματα οι Ρώσοι, το είχαμε πει και παλιότερα. Ναι. Θεωρείς λοιπόν ότι όλο αυτό έχει σχέση με το πλαίσιο αυτό που μας έδωσε, δηλαδή και τα παιδιά Ίντιγκο εντάσσονται σε αυτή την αφύπνιση ή δεν ισχύει κάτι τέτοιο? Πιστεύω ότι εντάσσονται γιατί ορισμένες μάλιστα φορές είπαμε ότι όλα είναι δομημένα βάσει ενός παγκόσμιου γεωμετρικού σχεδίου, γεωδετικού. Και ότι η Γη δέχεται
ακτινοβολίες, από ακτινοβολίες αστρικές και ηλιακές και ενδογενείς αιτίες. Και γι' αυτό και τα μαντεία και τα ιερά ήταν ξυρισμένα σε τέτοια μέρη. Πιστεύω ότι ορισμένες χρονιές οι ακτινοβολίες είναι πιο έντονες και τα παιδιά ειδικών να οφείλονται εκεί. Αλλά από εδώ και πέρα, δηλαδή, και όλα όσα παιδιά γεννιούνται και από το 2000 κυρίως και μετά, είναι περισσότερο αφυπνισμένα. Αλλά δυστυχώς δεν παίρνουν την κατάλληλη εκπαίδευση και μόρφωση για να εξελιχθούν. Ίσα-ίσα προσπαθούν να τα αποχαυνώσουν, πιστεύω. Και δυστυχώς και με τα κινητά όλα αυτά, και δηλαδή να είναι προσιλωμένα στα τάμπλετ και τέτοια. Και δεν υπάρχει μια αφύπνιση. Διότι σε αυτή την εποχή που ζούμε, λόγω των μεγάλων ενεργειών που δεχόμαστε, πρέπει να τρώμε ελαφρά, να τρώμε φρούτα, λαχανικά, γενικά, να εξαγνιστεί το σώμα μας κατά κάποιο, για να δεχόμαστε καλύτερα την ηλιακή αυτή ενέργεια, τα φωτόνια, να τα δεχόμαστε μέσα μας. Και γι' αυτό πρέπει να, όσο μπορούμε, να τρώμε υγιεινά, ας πούμε. Και γι' αυτό δεν πρέπει να φοβόμαστε αν έχουμε πόνους στη μέση, πονοκεφάλαιο, είναι κάτι μπλοκαρίσματα δηλαδή της ενέργειας που έχουμε. Διότι γίνεται η ανήψη ανθρωπότητας και προσπαθεί να περάσει αυτά τα μπλοκαρίσματα. Από... Είναι πολύ σημαντικές οι ακτίνες χ που έρχονται και τα φωτόνια και τα νετρίνα, όλα αυτά που φτάνουν στη γη μας. Δεν ξέρω τώρα αν έχεις να μου κάνεις καμιά άλλη ερώτηση. Εγώ αν έχω να κάνω, λες, ναι. Βεβαίως, δεν θα σταματά αυτή η κουβέντα, δεν το συζητάμε. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ναι. Σχετικά με τις προφητείες. Ναι. Θεωρείς ότι αυτοί που έδωσαν προφητείες, δηλαδή οι Άγιοι που λέμε της Ορθοδοξίας, υπάρχουν προφητείες και στην αρχαιότητα. Είναι επειδή όλο αυτό το οποίο μας λες από την αρχή, μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι να το δουν επειδή ήταν φωτισμένοι, δηλαδή όλη αυτή την κατάσταση που ο άνθρωπος μπορεί να φύγει από τα τετριμένα, από το υλιστικό της καθημερινότητας, το υλικό πεδίο. Ουσιαστικά, ναι. Κάπως έτσι και εγγραφείται όλο αυτό. Είχαν βέβαια και τη φώτιση του Θεού, ας πούμε, για εμάς. Ήτανε άνθρωποι εξαγνισμένοι, απαλλαγμένοι από τα πάθη τους και ως εκ τούτου είχαν έρθει σε επαφή με τη θεότητα και μπορούσαν να δέχονται, ναι, να μπορούν να βλέπουν και το μέλλον. Όπως ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έχει προφητεύσει πολλά, ο Άγιος Παΐσιος και από την αρχαιότητα. Υπήρχαν οι Σιβίλες που είχαν προφητεύσει και αυτές πολλά. Και ο Άγιος Ανδρέας ο Σαλός μας αναφέρει μια προφητεία που επιβεβαιώνει την ύπαρξη των υποκθονίων, ας πούμε. Mm-hmm. Ότι κατά το έτος εκείνο, λέει, θα ανοίξει ο Κύριος τις πύλες των Ινδιών που έκλεισε ο βασιλιάς των Μακεδόνων Αλέξανδρος και θα βγουν τότε από εκεί 72 βασιλείς με το λαό τους, τα λεγόμενα βδελιρά έθνη. Mm-hmm. Που είναι πιο συχαμερά από κάθε αηδία και δυσοδεία. Αυτά θα διασκορπιστούν σε όλο τον πλανήτη και θα τρώνε, λέει, ζωντανούς ανθρώπους. Αλίμονο στις περιοχές από όπου θα περάσουν. Ο ήλιος θα γίνει σαν αίμα, ενώ η σελήνη και όλα τα άστρα θα σκοτιστούν. Τότε όσοι κατοικούν στην Ασία, ας φύγουν στα νησιά των Κυκλάδων. Φαίνεται αυτό το ξέρουν αυτοί και έρχονται εδώ συνέχεια. Δεν εξηγείται. Γιατί τα ρυπαρά έθνη δεν θα πάνε εκεί. Κάτι καλό είναι και αυτό, δηλαδή δεν θα έρθουν προς εδώ. Και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη λέει ότι ο κόσμος θα ζει, καθώς ο κόσμος θα ζει στις έσχατες μέρες, ο Θεός θα ανοίξει με τους αγγέλους του τις πύλες και ξέρουμε τη λέει Αποκάλυψη και ανέβησαν επί το πλάτος της γης, άρα ανέβηκαν από κάτω οι κακοί, ας πούμε. Παλιότερα ο Λιακόπουλος στις όλες αναλύσεις που είχε κάνει σχετικά με το θέμα του φλάσ του ηλίου, ναι, είχε πει ότι θα μπορούσε να υπάρξει το ενδεχόμενο, αν συμβεί το φλάσ του ηλίου, αυτή η ηλεκτρομαγνητική καταιγίδα που θα εξαπολυθεί από τον ήλιο να μας στείλει ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά στη λίθινη εποχή και παράλληλα τις πύλες τις οποίες φράγησε, όπως είπες και από την προφητεία του Αγίου Ανδρέα, ο μέγιστος των Ελλήνων, ο Αλέξανδρος, ας πούμε, ναι, που είναι από χαλκό ή κάποιο υλικό, από το φλάσ του ηλίου θα ανοίξουν οι πύλες και ουσιαστικά θα επιβεβαιωθεί το εδάφιο της Αποκάλυψης, θα βγουν από εκεί τα ρυπαρά γέννη. Αυτοί που έχουν προσπαθήσει να τις ανοίξουν και με άλλο τρόπο, πριν το φλάσ του ήλιου.
Ναι, λέει για τα 8 λεπτά ότι, ναι, τα 8 λεπτά που είχε αναφέρει, ότι τόσο καν να φτάσει από τον ήλιο, ότι μπορεί, στα 8 λεπτά τι μπορεί να κάνεις, ας πούμε. Τώρα, ναι, κάνει 8 λεπτά να φτάσει. Σχετικά με το Σύριο, και το θέμα του Ιχόρ, πιστεύεις συνδέεται με τα Ίντιγκο και τα Νετρίνα και είναι και αυτό το θέμα της αφύπνισης εντασσόμενο. Έγινε τώρα πριν λίγες μέρες η επιτολή του Σύριου. Δηλαδή η επιτολή του Σύριου που έγινε στις 31 Ιουλίου μας λέει ότι αυτό σημαίνει τη σύγχρονη ανατολή του Σύριου με τον ήλιο μας. Έγινε πριν λίγες μέρες, στις 31 Ιουλίου το πρωί, τα ξημερώματα. Εκείνη λέει την ώρα που ενώνεται η ακτινοβολία του Σύριου με τον ήλιο μας, το νερό στη θάλασσα γίνεται από αλμυρό γλυκό. Και αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς αν εκείνη την ώρα πάει και πάρει νερό, δηλαδή για λίγο διάστημα γίνεται το νερό, μετατρέπεται από γλυκό, από αλμυρό σε γλυκό. Και μάλιστα πολλοί το κρατάνε και το έχουν σαν αγίασμα και τα λοιπά και το πίνουν. Θέλω να πω, η ενέργεια που υπάρχει, γιατί όπως είπαμε ο ήλιος μας συνδέεται με τον ήλιο Σύριο, δηλαδή παίρνει από εκεί τις κατευθύνσεις. Είναι ο ανώτερος εαυτός του κατά κάποιο τρόπο. Και σήμερα λοιπόν ζούμε σε μια εποχή που συμβαίνουν και παράξενα φαινόμενα. Πριν λίγα χρόνια αρκετοί άνθρωποι ανά τον κόσμο, όπως στον Καναδά, στην Ινδονησία και αλλού, άκουγαν δυνατούς θορύβους που έμοιαζαν με τρομπέτες και τους είχαν καλέσει οι σάλπιγγες της αποκάλυψης. Επίσης στο YouTube μπορεί να βρει κανείς αρκετά βίντεο. Επιπλέον είχαμε το φαινόμενο να βγαίνουν περίεργες δέσμες φωτός από όλες τις πυραμίδες του κόσμου. Τα ξέρεις αυτά. Αλλά και από τους νεούς. Και οι οποίες πίστευαν πολλοί ερευνητές ότι είναι δέσμες φωτονίων. Επειδή το ηλιακό μας σύστημα βρίσκεται μέσα σε αυτή τη δέσμη φωτονίων. Όπως είπαμε προηγουμένως. Ισχυρές λοιπόν αυτές δέσμες φωτός ήταν ορατές από μακριά, με κατεύθυνση του συννέφου των φωτονίων προς τον ουρανό. Παράλληλα, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει να καταγράφουν παράξενα τρομακτικά φαινόμενα όπως ήχους μέσα από τη γη. Και μάλιστα ο Ρώσος αστροφυσικός ο Αλεξέη Δημήτριεφ λέει ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι η βάση των μηνυμάτων από τους ανιχνευτές Voyager 1 και 2 δείχνει σαφώς ότι το ηλιακό μας σύστημα έχει μπει σε μια επικίνδυνη ζώνη και ότι το σύννεφο φωτονίων προκαλεί τη διέργεση της ατμόσφαιρας των πλανητών και ειδικά του ήλιου μας, ώστε να αυξάνει τη ηλιακή δραστηριότητα, η οποία μας οδηγεί σε ψηλότερες συχνότητες ενέργειας και αστάθειας. Συνέπεια αυτού του γεγονότος μπορεί να είναι η αντιστροφή των πόλων της γης, καθώς και να έχουμε διακυμάνσει τον καιρό και παράξενη ήχη στην ατμόσφαιρα, τα οποία όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν τη γη μας. Η απελευθέρωση της ενέργειας από τον πυρήνα της γης μέσω των φωτεινών δεσμών των πυραμίδων δείχνει ότι η γη δονείται σε μια μεγαλύτερη ενεργή φάση από ό,τι ήταν πριν. Και άλλοι ερευνητές λένε ότι όλα αυτά είχαν προγραμματιστεί πριν χιλιετίες από τους εξωγήινους θεούς για την κατάλληλη εποχή, και τώρα είναι κατάλληλη εποχή, η οποία τώρα έχει φτάσει πλέον. Και οπότε ανοίγουν και οι πύλες που μας συνδέουν με ανώτερες διαστάσεις. Και θα έχουμε σημεία αποκάλυψης. Δηλαδή η αποκάλυψη θα γίνει κατά κάποιο τρόπο τώρα. Έχουμε λοιπόν πει ότι οι αρχαίοι πολιτισμοί έκτιζαν τις πυραμίδες και τους ναούς τους. Όχι τυχαία, αλλά σε ειδικά σημεία πάνω στη γη. Ναι. Και οι αρχαίοι ναοί και πυραμίδες είναι πάρα πολλές. Και ειδικά και εδώ στην ελλαδικό χώρο βέβαια, διότι μετά την καταστροφή της Αιγίδος οι περισσότερες εξαφανίστηκαν. Μαζί με το τότε υπάρχοντα πολιτισμό. Όσες παρέμειναν και έχουν καταγραφεί είναι γύρω στις 26, έτσι, και βρίσκονται διάσπαρτες από τη Θήβα μέχρι την Κρήτη, μισοκατεστραμμένες. Το κράτος δείχνει πλήρη αδιαφορία και οι πιο διάσημες είναι η πυραμίδα του Ελληνικού, που και εγώ έχω βιώσει εκεί πολλά πράγματα. Έχω πάει μερικές φορές και μου φαίνεται τα έχω αναφέρει και έχω βιώσει μέσα στην πυραμίδα του Ελληνικού. Δηλαδή ενέργεια που υπάρχει, έντονη ενέργεια. Εδώ μέσα σε πυραμίδα μπορείς να συντηρήσεις κρέας. Ναι. Γενικά το πυραμιδοειδές σχήμα. Σχήμα, ναι, διατηρεί. Δημιουργεί ιδιότητες. Βέβαια, τα μουμιοποιεί κατά κάποιο τρόπο. Σωστά, ναι, τα συντηρεί. Ναι. Τώρα λοιπόν, για να κλείσουμε.
Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Έκανα ένα live προχθές, το είχα πει και παλιότερα, σχετικά και με το Σύριο. Και υπήρχε του Νταλάρα, νομίζω, ένα τραγούδι, κάποιο δίσκο παλιά, τα παιδιά από το Σύριο. Και θυμάμαι ένα φίλο μου από το Βόλο, τον Αίμνηστο, τον Θανάση τον Νικολάου, συγγραφέα που έγραφα για την ομάδα Ε παλιότερα. Έφυγε από τη ζωή πριν από λίγα χρόνια, τον έβγαζε και ο Χαρδαβέλλας παλιά. Μπορεί να τον έχει γνωρίσει, τον Θανάση τον Νικολάου. Έλεγε και αυτό ότι υπάρχει μια μυστική παράδοση στον Όλυμπο, ότι κάποιε φορέ που κάποιοι βρέθηκαν σε κάποια σημεία στον Όλυμπο που δεν είναι τυχαίο ο Όλυμπο, ακούγαν σαν γέλια από παιδιά. Λες και υπάρχει Μάλιστα. κάτι σχετικό με κάποια χαμογελαστά παιδιά και τους Ολύμπιους. Και όταν ο Παπαθανασίου του 2001 είχε βγάλει τη Μυθοδία, είχε κυκλοφορήσει ένα τρελεράκι που έδειχνε, ήταν της NASA ενδεχομένως αυτό, δεν ξέρω από ποιον ήταν, τέλος πάντων, γιατί η Μυθοδία συνόδευσε το Mars Odyssey το 2001, την διαστημική αποστολή της NASA. Ναι. Και έδειχνε στο κλιπ μέσα και ένα κοριτσάκι, παιδάκια δηλαδή, που κρατούσαν τη γη, με τη μουσική αυτή την εκπληκτική του αείμνηστου Βαγγέλη Παπαθανασίου, ο οποίος έφυγε πριν από λίγους μήνες από τη ζωή. Μάλιστα. Το έχεις ακούσει, φαντάζομαι, για αυτό το πράγμα, έτσι. Θέλω να πω ότι λένε ότι άμα έρθουνε για να μας πάρουνε, άμα πρωτού γίνει καταστροφές, πάρουν τους δικούς τους, τα πρώτα που θα πάρουν θα είναι τα παιδιά. Λόγω της αθωότητας, ε. Ναι. Και θέλω να πω ότι εγώ έχω γράψει τόσα βιβλία για το Σύριο, δηλαδή πιο πολύ από μένα ασχοληθεί με το Σύριο, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν άλλοι. Ναι, είναι, από εκεί προήλθε το σπέρμα εδώ στη γη, είναι η μήτρα της ζωής και για το Σύριο μπορώ να μιλάω ατελείωτες ώρες. Διότι όπως είπαμε, οι αρχαίοι Έλληνες πριν χιλιάδες χρόνια είχαν ιδρύσει ένα πολύ ψηλό πολιτισμό και έχουν εξωγήινη καταγωγή και λένε ότι κατάγονται και από το Σύριο. Γιατί? Γιατί σε Αθηνά, η οποία συμβολίζει το Σύριο, λέει μαζί με τον Ήφαιστο, από το σπέρμα του Ηφαίστου έγινε ο Ερυχθόνιος, στο μυρό της, το οποίο τον πέταξε στη γη και από εκεί προήλθε και ο Ερεχθέας, ο βασιλιάς των Ελλήνων, και άρα οι Έλληνες λοιπόν προέρχονται, έχουν εξωγήινη καταγωγή, προέρχονται από το Σύριο που συμβολίζει η θεά Αθηνά Ίσιδα. Ο Πλούταρχος λέει ότι η Ίσιδα είναι ο Σύριος και ότι η Ίσιδα και η Αθηνά είναι το ίδιο, έτσι, καθώς και ο Θεός Όρος με τον Απόλλωνα. Επομένως, οι Έλληνες, οι καθεαυτού Έλληνες, όχι όσοι ζουν στην Ελλάδα, έχουν καταγωγή από το Σύριο. Και βασικά η γνώση είναι ανάμνηση, μας λέει ο Πλάτων. Δηλαδή, όσοι αισθάνονται Έλληνες είναι πραγματικοί Έλληνες και ότι θυμούνται και την παλιά καταγωγή τους κατά κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να πω ότι και γενικά ο Μέγας Αλέξανδρος μπορεί να πέθανε πολύ νέος, αλλά στα λίγα χρόνια που έζησε έφερε τα πάνω κάτω στην ιστορία αυτού του κόσμου, έκλεισε και τις πύλες όλων αυτών των βδελιρών εθνών και χάρη στη δόξα του ονόματός τους οι επίγονοι κατόρθωσαν με το θάνατό του να κρατήσουν για αιώνες τις αποικίες και έδωσε πολιτισμό και κατά κάποιο τρόπο τους περιόρισε. Αλλά τώρα έχουν αυτοί, βιάζονται, έχουν βγει στην επιφάνεια γιατί ο χρόνος τους τελειώνει και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούν να κάνουν όλα αυτά που κάνουν στην εποχή μας. Γι' αυτό πρέπει να, κατά κάποιο τρόπο να αντισταθούμε και να μην υποχωρήσουμε σε ό,τι μας επιβάλλουν και γενικά να είμαστε αισιόδοξοι ότι όλα αυτά θα αλλάξουν. Αυτά είχα να πω. Λοιπόν. Βάζω μια ανατελεία, θα συνεχίσουμε ό,τι σας τόσα χρόνια αυτό κάνουμε, δεν έχουμε σταματήσει, τα λέμε χρόνια. Δεν έχουμε σταματήσει, διότι τώρα εντάξει, θα μπορούσαμε να αρχίσουμε άλλα θέματα. Είμαστε μία ώρα περίπου στο διαδικτυακό αέρα, θα συνεχίσουμε όμως. Ναι, 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 θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολλά πολύ. Πολλά να πούμε, πάρα πολλά. Γιατί είσαι και σε διακοπές εκτός Αθηνών και παρόλα αυτά ανταποκρίνεσαι που σε καλό, γιατί είναι δύσκολη περίοδος. Αυτή ο κόσμος είναι δύσκολο να βγει εύκολα γενικότερα σε εκπομπές, γιατί και βαριέται και σου λέει ας από Σεπτέμβριο, ρε φίλε. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτά είναι σημαντικά θέματα, με ενδιαφέρουν και εμένα πάρα πολύ. Δηλαδή τα ζω και κατά κάποιο τρόπο πρέπει να γίνουμε όλοι αγωνιστές, δηλαδή να δούμε τι κρύβεται πίσω από το παραπέτασμα. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Εύχομαι και καλό θα ξαναπούμε. Καλό βράδυ να έχουμε. Να είσαι καλά και εσύ. Για και χαρά.
Γεια σας. Φίλες και φίλοι, πάντοτε η κουβέντα με την κυρία Δάγιο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντοτε αποκαλυπτική, παρά το ότι τα λέμε χρόνια. Πάντοτε έχει να μας δώσει κάτι καινούργιο για εκείνους που αγαπούν την Έρμα και το ξεχωρίζουν. Σχετικά με αυτά τα ζητήματα τα παρασκηνιακά, που πραγματικά αυτά είναι που πρέπει να απασχολούν τον άνθρωπο τον σύγχρονο, άσχετα αν τον έχουν οδηγήσει σε άλλες ατραπούς και σε άλλο βίο σήμερα, να προσπαθεί μόνο να επιβιώσει ο περισσότερος κόσμος. Δεν είναι τυχαίο αυτό, το έχουμε πει τόσα χρόνια κατά την προσωπική μας άποψη και γνώμη. Λοιπόν, να είστε καλά, ολοκληρώνουμε σε αυτό το σημείο. Ανανεώνουμε διαδικτυακό ραντεβού. Καλό ξημέρωμα σε όλους, με υγεία φίλες και φίλοι.